Αγαπητοί φίλοι της Λογοθήκης μας, στις 30 Νοεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά με λαμπρότητα τη μνήμη του Αγίου και ενδόξου πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα. Ιδιαιτέρως τον τιμάμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί, διότι αφενός φέρει όνομα ελληνικό που σημαίνει Ανδρείος και αφετέρου κήρυξε στην Ελλάδα και μαρτύρησε όπως είναι γνωστό στην Πάτρα. Επιθυμούσε και παρακαλούσε το Θεό να έρθει ο Μεσσίας στις μέρες του, να τον δει και να τον προσκυνήσει, να ζήσει την ευλογημένη μεσσιανική εποχή. Γι' αυτό οδηγήθηκε στον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος αναγνώρισε τον Μεσσία και ομολόγησε. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Και αυτή η σωτήρια υπόδειξη του Προδρόμου έκαμε τον Ανδρέα να πιστεί πρώτος από όλους τους άλλους Αποστόλους περί της μεσσιανικής ιδιότητας του Χριστού, να τον ακολουθήσει πρώτος, χωρίς δισταγμό, και να πάρει έτσι την προσωνυμία πρωτόκλητος, δηλαδή ο πρώτος καλεσμένος μαθητής του Κυρίου. Τα Ιερά Κείμενα της Καινής Διαθήκης αναφέρουν αρκετές λεπτομέρειες για τη ζωή του κοντά στον Κύριο, ως ακόλουθος και μαθητής του, κατά την τριετή δημόσια δράση του. Ως μεγαλύτερο στην ηλικία από τους άλλους μαθητές, τον διέκρινε η σύνεση και η σοφροσύνη. Ξεχωρίζουμε ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας τους Έλληνες. Λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, κάποιοι Έλληνες πλησίασαν το πλήθος που άκουγε και ακολουθούσε τον Κύριο. Είχαν πληροφορηθεί για τον μεγάλο δάσκαλο και τα πρωτάκουστα διδάγματά του, τα οποία δεν είχε ακούσει ποτέ πριν ο κόσμος. Ήταν προφανώς μορφωμένοι. Είχαν διαβάσει τα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Είχαν σπουδάσει ίσως στις διάφορες φιλοσοφικές σχολές, αλλά φαίνεται ότι κάτι τους έλειπε και το βρήκαν στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο Ιερό Κείμενο «Ούτι ουν προσήλθον Φιλίπποτο από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες «Κύριε, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν». Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Δύο Απόστολοι με ελληνικά ονόματα φέρνουν σε επαφή τον Κύριο με τους Έλληνες και εκείνος αναφωνεί «Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αυτή είναι η μεγάλη ευλογία του ελληνισμού από τον σαρκωμένο Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος διέγνωσε τον σπουδαίο πρωταγωνιστικό ρόλο που έμελε να διαδραματίσει για την διάδοση και εδραίωση του χριστιανισμού στον κόσμο. Αυτή την ευλογία δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ εμείς οι Έλληνες, διότι τις αξίες και τον πολιτισμό μας τον διαθέσαμε για την διάδοση και την εδραίωση της νέας σωτήριας πίστης, αφού η Ορθοδοξία μας, αληθινή, μία Αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού, είναι συνώνυμη με τον ελληνισμό και αλληλένδετη. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο Άγιος Ανδρέας διάλεξε ως τόπο της ιεραποστολικής του δράσεως την Ελλάδα. Αρχίζοντας από το Βυζάντιο, την αποικία των Μεγαρέων, την μετέπειτα βασιλεύουσα του ένδοξου Βυζαντίου και κατόπιν την υπόλοιπη Ελλάδα, με κατάληξη την Πάτρα, όπου βρήκε, όπως είναι γνωστό, σταυρικό μαρτυρικό θάνατο
σε σχήμα χ για την παρησία του και την θέρμη του κηρύγματος του. Η Αγία και σεπτή μορφή του θα πρέπει να εμπνέει και εμάς σήμερα. Η ακράδαντη πίστη του στο Σωτήρα μας Χριστό θα πρέπει να είναι πρότυπό μας στους σύγχρονους καιρούς της απιστίας. Η δική του θυσιαστική διάθεση να μας δείχνει το δρόμο της θυσίας και να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει και εμείς να βιώνουμε διάθεση θυσίας, καταγγέλλοντας ό,τι κακό υπάρχει μέσα μας και γύρω μας. Να ομολογούμε όπως εκείνος αδιάκοπα Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα, ως τον μοναδικό και ανεπανάληπτο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, με όποιο κόστος, ακόμα και το μαρτύριο. Το μαρτύριό του ας είναι για μας έμπνευση για τη δική μας μαρτυρία του ονόματος του Θεού.